Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλή ευκαιρία και πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή σήμερα. Θα ήθελα να ακούσω τις προηγούμενες ομιλίες. Δεν ξέρω κατά πόσον αναφέρθηκαν πράγματα για την προσωπικότητα της Ρένας ή όχι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό και κυρίως σε ένα έργο που δουλέψαμε πολύ μαζί, που είναι αυτό των γραφείων της Αγκεμάρ. Αυτό υποτίθεται ότι θα έπαιζε σαν slideshow. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Γνωριστήκαμε με τη Ρένα το 2009, όταν δουλεύαμε τότε στο χώρο υπαίθριο δεξιώσεων του Αστέρα, που δυστυχώς ήταν ένα έργο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Έκτοτε συνεχίσαμε να έχουμε μία πολύ καλή επαφή και το 2011 προσκλήθηκε το γραφείο της Ρένας για να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό για τα γραφεία της Αγκεμάρ. Νομίζω ότι αυτό το έργο σηματοδοτεί δύο πολύ χαρακτηριστικά της Ρένας για το χαρακτήρα της. Νομίζω ότι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα είναι η καλλιτεχνία και η ακρίβεια, τα οποία συνδυάστηκαν πάρα πολύ καλά σε αυτό το έργο. Καλλιτεχνία γιατί θεωρώ ότι δημιούργησε σαν καλλιτέχνης και ακρίβεια γιατί υπήρχε φοβερό precision σε οτιδήποτε σχεδίασε και κατασκεύασε. Ήταν υπεύθυνη από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και την σχεδίαση του τελευταίου επίπλου που μπήκε, επιμελήθηκε τα πάντα, ακόμα και από soft furnishings τα πάντα. Και ήταν μαζί μας all the way. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο, πολύ απαιτητικό. Δεν έβαλε πολύ νερό στο κρασί της. Μας δυσκόλεψε όλη την ομάδα. Αλλά είχε δίκιο στα πάντα. Αυτή η επιμονή δημιούργησε ένα πάρα πολύ καλό πολύ καλό έργο. Και νομίζω ακόμα και σήμερα, που είναι 5,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, οποιοδήποτε το επισκέπτεται, μένει πολύ εντυπωσιασμένος. Γίνανε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά στο έργο. Εκτός από τους εκατοντάδες ανθρώπους που δούλεψαν γι' αυτό, κάποια από τα πράγματα πολύ σημαντικά που έγιναν ήταν η πολύ εκτεταμένη όψη με το μάρμαρο, η οποία στηρίχθηκε σε ένα σκελετό ανοξίδο του ατσαλιού. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από την θεμελίωση, τον εορτασμό που είχαμε κάνει με τον κύριο Αγγελικούση. Χρησιμοποιήθηκε ένα κλωστρά που νομίζω εκείνη την εποχή ήταν το μόνο που είχε μπει σε τόσο μεγάλη έκταση μετά από τα 60's. Και μας δυσκόλεψε επίσης και το υλικό με το οποίο θα γινότανε. Κάναμε πάρα πολλά δείγματα μαζί. Κάναμε GRC, κάναμε προκατασκευή, κάναμε πάλι GRC, κάναμε μάρμαρο. Τελικά που καταλήξαμε στο GRC για το κλωστρά, στο μάρμαρο Σίβεκ για τις όψεις. Οι φωτογραφίες όλες που φαίνονται εδώ είναι του Νίκου Δανιηλίδη. Για να το πούμε και αυτό. Μας πήρε 5 χρόνια στο σύνολό του, στην κατασκευή, όπου εκεί είχαμε και κάποιες αλλαγές στην πορεία, γιατί αλλάξαμε κτηριολογικά προγράμματα, αλλάξαμε τρόπους δουλειάς μέσα από την Αγκεμάρ και αλλάξαμε και κάποιους πολύ βασικούς χώρους που είχαν να κάνουν με τα training και τους χώρους εκπαίδευσης, τα οποία αποτέλεσαν έναν πάρα πολύ σημαντικό χώρο για την Αγκεμάρ. Τώρα, για να πάμε λίγο να περιγράψουμε το κτίριο, και ζητώ συγγνώμη αν έχει γίνει ήδη μία αναφορά σε αυτό. Το κτίριο αποτελείται από ένα βασικό κτίριο, το οποίο έχει μέσα όλες τις εταιρείες του ομίλου τα βασικά γραφεία, και ένα δεύτερο κτίριο,
αυτό το οβάλ, που ουσιαστικά έχει τη λεγόμενη ναυτολογία, όπου εκεί στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες που αφορούν στους ναυτικούς και στις ναυλώσεις των πλοίων. Παράλληλα, δίπλα ακριβώς, αυτή είναι μία άποψη του λόμπι, της εισόδου, το κομμάτι εδώ μπροστά, στην άκρη, φιλοξενεί ένα auditorium, το οποίο είναι για να γίνονται οι μόνιμες εκπαιδεύσεις του προσωπικού, και φιλοξενεί στο υπόγειο ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο, μία πισίνα και αποδυτήρια για τους εργαζομένους. Εδώ βλέπετε ένα σχέδιο με τα μάρμαρα. Ήταν ένα-ένα αριθμημένα. Γελάς, Ρένα, ε. Εδώ είναι η ομάδα του σχεδιασμού. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Ένα από τα άλλα μεγάλα προβλήματα που είχαμε ήταν πώς θα στεγάσουμε τα καράβια, τις μακέτες. Όπου εκεί έγινε μία άλλη σειρά εκπαιδεύσεων και σχεδιασμού των τέλειων προθηκών, όπου κάναμε και εκεί αρκετά δείγματα, καταλήξαμε στα τελικά. Αυτό το μουσείο επισκέπτεται από πάρα πολλά σχολεία, από πάρα πολλές σχολές, από πανεπιστήμια και από ανθρώπους του εξωτερικού. Αυτός είναι ένας προσομοιωτής γέφυρας, ο οποίος λειτουργεί μέσα στο κτίριο. Εδώ είναι άποψη του μουσείου. Η βιβλιοθήκη τους πριν γεμίσει. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό quote, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Γιατί πραγματικά φαινότανε ότι ήταν αρκετά δύσκολο, ειδικά στην αρχή, να καταλάβει ένα εργοτάξιο ότι ουσιαστικά αφεντικό εντός εισαγωγικών της όλης κατασκευής και της όλης σύλληψης του έργου είναι μία γυναίκα αρχιτέκτονας. Σας ευχαριστώ πολύ.